Γεια σας αγαπημένοι φίλοι και φίλες, είμαι η Κατερίνα Κωστάκη, ενορατική συγγραφέα, ποιήτρια, θεραπεύτρια και δημιουργός του δικτύου με την ονομασία Academy of Inner Light. Όλο αυτό το διάστημα που βρισκόμαστε σε κλεισμό, σε καραντίνα, με έχει προβληματίσει πάρα πολύ τι ακριβώς μπορώ να πω και πώς μπορώ να απευθυνθώ σε ανθρώπους που ζούνε βέβαια σε αυτή τη χώρα και φυσικά γνωρίζουν καλύτερα τις καταστάσεις και βιώνουν καλύτερα τα προβλήματα αυτής της χώρας, αλλά και σε ανθρώπους που ζουν σε άλλες χώρες, σε άλλα μέρη του πλανήτη και έχουν κάποια ανάλογα προβλήματα, αλλά προφανώς έχουν και μια διαφορετική κουλτούρα. Σκέφτηκα λοιπόν να ξεκινήσω μία σειρά από vlog, από μικρά βίντεο στα οποία καταθέτω διάφορα θέματα που με απασχολούν και δεν είναι τίποτε άλλο παρά καταθέσεις της ψυχής. Ένα μικρό δηλαδή ημερολόγιο, το οποίο όμως θα περιλαμβάνει και εικόνα και ήχο και μέρη, τοποθεσίες για αυτό που βλέπουμε ακριβώς πίσω μου, σημεία αναφοράς για μένα την ίδια αλλά και για πολλούς άλλους συνανθρώπους μου, γιατί μέσα από αυτά τα μικρά βιντεάκια μπορώ να εκθέσω και το παλιό και το καινούριο και τη ζωή που ζούσαμε, ζήσαμε και ζούμε και όλα τα γεγονότα που αποτελούν αυτό που είμαι εγώ η ίδια και πολλοί άλλοι άνθρωποι. Μαζί λοιπόν με εμένα, μέσα από αυτά τα βίντεο, μπορούν να εκφραστούν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν ζήσει, βιώσει, αισθανθεί αυτές τις δονήσεις και έχουν συλλέξει όλη αυτή την ενεργειακή πληροφορία που υπάρχει εδώ, σε αυτό το χώρο που βρίσκομαι τώρα, σε αυτή την πραγματικότητα, σε αυτή τη ζωή. Γιατί αυτή η πραγματικότητα είναι αυτή που έφτιαξε αυτό που είμαι εγώ. Δεν έφτιαξε μόνο την προσωπικότητά μου, αλλά έφτιαξε και το δυναμικό, την ενέργεια με την οποία εγώ προχώρησα και εξελίχθηκα. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό και για μένα και για τους ανθρώπους που ζουν ακόμη, συνυπάρχουν μαζί με μένα και αναζητούν το δρόμο τους. Σε πάρα πολλά βίντεο έχω μιλήσει για την αναζήτηση της αλήθειας. Έχω μιλήσει για το δρόμο που πρέπει να καλύψει η ψυχή για να φτάσει σε αυτό που λέμε ίστατη αλήθεια. Και αυτά τα βίντεο υπάρχουν ακόμη στο κανάλι μου, στο YouTube. Σιγά σιγά βέβαια εσωματώνω περισσότερα στοιχεία και προσπαθώ να φτιάξω μια μεγαλύτερη εικόνα ενός μεγάλου ενεργειακού puzzle, στο οποίο εγώ έχω αναποθέσει ό,τι αισθάνομαι, ό,τι σκέφτομαι, την έμπνευσή μου, την ενόρασή μου, την δημιουργικότητά μου, το καλλιτεχνικό μου κομμάτι του εαυτού μου, το κομμάτι εκείνο που είναι μεν ανθρώπινο, αλλά περιέχει και στοιχεία κάποιων άλλων ενεργειών που δεν είναι καθαρά ανθρώπινες, όπως ακριβώς έχω αναφέρει και μέσα στα βιβλία μου, τα οποία περιέχουν το λόγο μίας ψυχής η οποία ταξίδεψε από μακριά, ταξίδεψε από τα άστρα για να φτάσει ως εδώ, να βιώσει εμπειρίες που πολλές φορές δεν ήταν και καλές, ήταν εμπειρίες όμως που ανέδειξαν αυτή την ψυχή και σήμερα μπορεί να βρίσκεται μπροστά σας και να μιλάει με αυτή την άνεση και να λέει πράγματα που κάποιοι άλλοι ίσως φοβούνται να εκφράσουν. Αυτό λοιπόν που έχει σημασία είναι να αναζητήσουμε αυτό τον εαυτό μας ή τα κομμάτια του εαυτού μας που μας βοηθούν και μας δίνουν ενέργεια, δύναμη να προχωρήσουμε περισσότερο και να εξελιχθούμε σε κάτι πολύ διαφορετικό, αλλά πολύ πιο σημαντικό και χρήσιμο σε αυτή την εποχή. Όπως λοιπόν έχω αναφέρει και σε πάρα πολλά βίντεο, ειδικά στα ζωντανά βίντεο, στα live, τα οποία υπάρχουν στο κανάλι μου στο YouTube, είναι όμως τα περισσότερα στα ελληνικά. Ξεκίνησα από πολύ μικρή ηλικία να αισθάνομαι πράγματα, να βλέπω πράγματα, να αισθάνομαι τη διαφορετικότητα, να έχω αγάπη για θέματα όπως είναι το σύμπαν, τα συμπαντικά ταξίδια, τη συμπαντική γνώση, το διάστημα. Η μεγάλη μου αγάπη, το διάστημα. Οτιδήποτε είχε να κάνει με το σύμπαν, με την εξέλιξή μας, με την αστροφυσική, με την αστροβιολογία, αλλά και με τη γνώση αυτού του κόσμου, μέσα από την ιστορία, από τη θρησκεία, από τα γεγονότα που σημάδεψαν την ανθρωπότητα. Μ' αρέσανε πάρα πολύ οι μύθοι, η μυθιστορία, η μυθολογία και η γνώση. Αγάπησα τη γνώση. Αγάπησα και αγαπώ τη ζωή. Αγαπώ την πραγματικότητα με την καλή της μορφή. Όλα τα καλά πράγματα που συνθέτουν την ανθρώπινη πραγματικότητα, τις έννοιες εκείνες που μας κάνουν να είμαστε άνθρωποι με αξίες. Αγάπησα τις αξίες, τις πανανθρώπινες αξίες. Αγάπησα τους ανθρώπους, τα ιδανικά. Αγάπησα την ελπίδα, γι' αυτό έγραψα και ένα βιβλίο για την ελπίδα. Αγάπησα αυτή τη χώρα. Αγάπησα τους ίδιους τους ανθρώπους. Και στην πορεία μου διαπίστωσα ότι δεν βρίσκεις πάντοτε ανταπόκριση σε όλα αυτά. Δεν αντιμετωπίζουν όλοι οι άνθρωποι τα ιδανικά, την αγάπη και τις αξίες, όπως αντιμετωπίζεις εσύ, εγώ, ο καθένας μας. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ίδιοι, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι έτοιμοι, δεν γνωρίζουν όλοι οι άνθρωποι. Αυτό που μαθαίνεις όμως είναι να αγαπάς την υπομονή. Μαθαίνεις να συνυπάρχεις με άλλους ανθρώπους. Όσο δύσκολο και να φαίνεται, μαθαίνεις να μαθαίνεις. Μαθαίνεις να ζεις, να έχεις εμπειρίες, να επιβιώνεις, να ανταποκρίνεσαι στις προσδοκίες των άλλων, αλλά να ανταποκρίνεσαι και στις δικές σου προσωπικές προσδοκίες, να έχεις τα δικά σου όνειρα. Μαθαίνεις να έχεις ζωή μέσα σε αυτή τη ζωή, να έχεις ύπαρξη. Μαθαίνεις επίσης να είσαι αληθινός, να είσαι ο εαυτός σου όταν οι άλλοι δεν θέλουν να είσαι ο εαυτός σου. Μαθαίνεις λοιπόν να αγαπάς τον εαυτό σου, την προσωπικότητά σου, το είναι σου, αυτό που είσαι, αυτό που ζεις, αυτό που έχεις δημιουργήσει, ακόμη και όταν οι άλλοι είναι τόσο πολύ προκατελημένοι, αρνητικά προκατελημένοι απέναντί σου, όταν σε απορρίπτουν, σε καταδιώκουν, σε πολεμούν, αρνούνται κάθε τι που κάνεις, γιατί δεν είναι οι ίδιοι αυτό που εσύ κάνεις, γιατί οι ίδιοι δεν μπόρεσαν να είναι αληθινοί στον εαυτό τους. Αυτό το ζούμε σήμερα, αυτό βιώνουμε σήμερα. Στην εποχή του κοροναϊού βιώνουμε αυτήν την αλήθεια. Ότι όσοι άνθρωποι δεν ήταν αληθινοί απέναντι στον εαυτό τους και υπέκυψαν στις πιέσεις και στις απαιτήσεις των καιρών, σήμερα έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Σήμερα καλούνται να αναλογιστούν και να αντιπαραταχθούν με την συνείδησή τους. Η συνείδηση του κάθε ανθρώπου είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση. Γιατί κάποια στιγμή η συνείδηση ενδυναμώνεται, αναπτύσσεται, βελτιώνεται, εξελίσσεται και έρχεται απέναντί σου. Και σου χτυπάει την πόρτα. Την πόρτα της ψυχής. Και σου λέει, τι έπραξες, Κατερίνα, τόσο καιρό. Τι έκανες εσύ για την καλυτέρευση της δικής σου ζωής και των ανθρώπων γύρω σου. Τι δημιούργησες, τι πρόσφερες. Και εσύ πρέπει να απαντήσεις ότι ξέρεις, ήταν δύσκολα τα πράγματα. Γιατί εγώ μπορεί να είναι οποιοσδήποτε και η Κατερίνα να είναι οποιοσδήποτε άλλος άνθρωπος. Εγώ λοιπόν, φίλε, έπρεπε να κυνηγήσω τα χρήματα. Έπρεπε να κυνηγήσω θέσεις και αξιώματα. Έπρεπε να μπω σε έναν αγώνα, σε έναν ανταγωνισμό που ήταν άδικος για κάποιους άλλους. Και στην πορεία μου λοιπόν, για να πετύχω όλα αυτά τα όνειρα, αδίκησα ανθρώπους. Πόσοι εκεί έξω έχουν αδικήσει άλλους ανθρώπους. Και μαζί με αυτούς αδίκησαν και τον εαυτό τους. Γιατί αυτός ο εαυτός τους άξιζε πολύ περισσότερα από αυτά που του πρόσφεραν, από αυτά που τον τάισαν. Όταν ταΐζεις τον εαυτό σου με σκουπίδια, αυτό που θα λάβεις κάποια στιγμή είναι σκουπίδια. Και αν δεν έχεις μάθει στη ζωή σου να τραγουδάς το τραγούδι της ψυχής σου, να γίνεις ένας ποιητής της αγάπης, να είσαι μια ποιήτρια, όπως εγώ, της αγάπης, τότε λοιπόν, πώς περιμένεις οι άλλοι να σε αγαπήσουν? Πώς περιμένεις οι άλλοι άνθρωποι να καταλάβουν τον πόνο σου? Πώς περιμένεις να κρατήσεις μία δύναμη που δεν σου ανήκει, μία εξουσία που δεν σου ανήκει? Γιατί όλες αυτές οι εξουσίες, οι υγιεινές εξουσίες, έρχονται και παρέρχονται. Το μόνο που μένει είναι η αξιοπρέπεια, η αξιοπιστία, η συνείδηση, η καθαρή συνείδηση, η αγάπη, η αληθινή αγάπη. Όλα τα άλλα φεύγουν και χάνονται. Και αυτό που θα αφήσουμε πίσω μας είναι το έργο που κάναμε. Γιατί κάποιοι άνθρωποι ήρθαν εδώ για να γράψουν ιστορία. Αλλά άλλοι τη γράφουν με μαύρο μελάνι και άλλοι το γράφουν με τον πόνο της ψυχής τους. Ο χρόνος λοιπόν θα δείξει ποιος ήταν σωστός, ποιος ήταν άξιος, ποιος εργάστηκε για το ανώτερο καλό και ποιος όχι. Ονό, νοή του. Καλή συνέχεια εύχομαι σε όλους. Θα τα πούμε πάλι με ένα καινούριο βίντεο.